Contemporary assumptions about democracy are still darkly shadowed by the whole process of post-communist transition. Οι σύγχρονες θεωρήσεις για την δημοκρατία εξακολουθούν να σκιάζονται ακόμα από την όλη διαδικασία της μετάβασης μετά τον κομμουνισμό από το 1989. In that Eastern European context, the prospects for democracy were thought to rest not on popular participation, but on two types of restructuring. One affecting the economy, and one involving civil society. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν της Ανατολικής Ευρώπης, οι προοπτικές της δημοκρατίας πιστευόταν ότι εναπόκειταν όχι μόνο στην συμμετοχή του κοινού, αλλά σε δύο τύπους αναδιάρθρωσης. Η μία επηρέαζε την οικονομία και η άλλη αφορούσε στην κοινωνία των πολιτών. In the first case, democracy required following through on a market centered process of economic reform. In the second case, it required transformation in civil society. Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, η δημοκρατία απαιτούσε το να ακολουθηθεί μία διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης, η οποία επικεντρωνόταν στην αγορά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτούσε μετασχηματισμού στην κοινωνία των πολιτών. Thus, freeing the economy in the powerful neoliberal sense becomes the essential precondition for democratic political transition. Συνεπώς, η απελευθέρωση, αν θέλετε, της οικονομίας με αυτήν την πολύ ισχυρή νεοφιλελεύθερη έννοια γίνεται η ουσιαστική προϋπόθεση για την δημοκρατική πολιτική μετάβαση. Likewise, creating a strong moral consensus based in an infrastructure of social institutions is thought to be just as crucial. Με τον ίδιο τρόπο, η δημιουργία μιας ισχυρής ηθικής συνένεσης, η οποία να βασίζεται σε υποδομή των κοινωνικών θεσμών, πιστεύεται ότι είναι εξίσου κρίσιμη. Without either of these foundations, democracy fails. Χωρίς λοιπόν να υπάρχουν αυτά τα δύο θεμέλια, η δημοκρατία αποτυγχάνει, αστοχεί. It can only be a weak and artificial implantation, intruded into societies lacking the civic competence and political culture necessary for it to flourish. Καταντάει να είναι ένα αδύναμο και τεχνητό εμφύτευμα το οποίο εισάγεται στις κοινωνίες ενώ δεν διαθέτει την πολιτιακή ικανότητα ούτε και την πολιτική κουλτούρα που είναι αναγκαία έτσι ώστε να ανθίσει. Democracy in this view presupposes deep historical underlying processes of societal growth and cultural sedimentation that produce the default behaviors necessary before democratic political arrangements can work. Η δημοκρατία λοιπόν υπό αυτήν την έννοια προϋποθέτει τις βαθιές ιστορικές υποκείμενες διαδικασίες της κοινωνικής ανάπτυξης και της πολιτιστικής ανάπτυξης, οι οποίες οδηγούν στις πρότυπες συμπεριφορές που είναι αναγκαίες πριν να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι δημοκρατικές διατάξεις και διευθετήσεις. In other words, the habitus of competent citizenship, which, it's argued, communist societies, frozen into postures of administered conformity, never had the chance to acquire. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε την έξι την διάθεση μιας ικανής ιδιότητας του πολίτη, η οποία πολλοί λένε ότι στις κομμουνιστικές κοινωνίες είχε παγώσει και αυτή ακριβώς απαιτείται έτσι ώστε να υπάρξει η δημοκρατία. So in that approach, the success of the fledgling Eastern European democracies becomes dependent not on the activism of popular citizenship, popular electorates, and their constitutional freedoms, but on processes essentially beyond this popular democratic control.
Με αυτή λοιπόν την προσέγγιση, η επιτυχία των νεόκοπων δημοκρατιών της Ανατολικής Ευρώπης εξαρτάται όχι από τον ακτιβισμό των εκλογικών σωμάτων και από τις συνταγματικές ελευθερίες, αλλά από τις διεργασίες οι οποίες βρίσκονται πέρα από αυτόν τον δημοκρατικό έλεγχο. Political culture, so the effective exercise of democratic citizenship. Η πολιτική λοιπόν κουλτούρα, δηλαδή η αποτελεσματική άσκηση της δημοκρατικής υπηκότητας, is made primarily dependent on economics, so a capitalist market order. Ουσιαστικά γίνεται εξαρτώμενη από την οικονομία, δηλαδή από μια τάξη της καπιταλιστικής αγοράς. Along with social history, the growth of a civil society. Και επίσης εξαρτάται και από την κοινωνική ιστορία, δηλαδή από την ανάπτυξη της ιστορίας των πολιτών. And that view also reflects a particular view of the West, where the successful models of democratic acculturation are thought actually to be found. Και αυτή η άποψη επίσης αντικατοπτρίζει μία άποψη και ιστορία της Δύσης, όπου βρίσκονται τα επιτυχημένα μοντέλα της αφομοίωσης, της δημοκρατικής αφομοίωσης, ή που πιστεύεται ότι βρίσκονται εκεί. But as social historians of those countries well know, democracy resulted from far more complex histories of popular militancy, societal conflict, and bitterly conducted political struggles, and in current treatments of democracy, it's precisely these histories of conflict that get neglected. Όμως, όπως πάρα πολλοί κοινωνικοί ιστορικοί αυτών των χωρών θα ξέρουν, η δημοκρατία προέκυψε από πολύ πιο πολύπλοκες ιστορίες της στράτευσης των λαών, της κοινωνικής σύγκρουσης, καθώς επίσης και από από την πολιτική πάλη. Και ακριβώς αυτές οι πολύπλοκες ιστορίες είναι εκείνες οι οποίες αγνοούνται συστηματικά σήμερα. Contemporary approaches to democratic transition are shockingly ahistorical. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις που αφορούν στην δημοκρατική μετάβαση είναι ανιστορικές και αυτό μας προκαλεί κατάπληξη. They show astonishing disregard for what Western European history might actually be able to tell us. Ουσιαστικά δείχνουν τεράστια περιφρόνηση για αυτά τα οποία μπορεί η δυτικοευρωπαϊκή ιστορία να είναι σε θέση να μας πει. The dominant paradigm of post-communist transition, in which neoliberal celebrations of the market have ruthlessly monopolized the language of reform, suppresses other arguments about democracy's historical conditions of possibility. Το κυρίαρχο παράδειγμα της μετακομμουνιστικής μετάβασης, στο οποίο οι εκφάνσεις, οι νεοφιλελεύθερες της αγοράς έχουν χωρίς ίκτο μονοπολίσει την γλώσσα της μεταρρύθμισης, καταστέλει άλλα επιχειρήματα σχετικά με τις ιστορικές συνθήκες της δημοκρατίας και τις δυνατότητες αυτής. To adapt Ernest Renan's famous adage, contemporary democratic advocacy registers the necessity of getting one's history wrong, of selectively appropriating some experiences and forgetting others, of ensuring that the past will be misremembered and misread. Για να προσαρμόσω τα λεγόμενά μου σε μια διάσημη ρίση του Ernest Renan, η σύγχρονη δημοκρατική συνηγορία καταγράφει την αναγκαιότητα του να έχει κανείς μια εσφαλμένη παρουσίαση της ιστορίας, να ιδιοποιείται επιλεκτικά ορισμένες εμπειρίες και ορισμένα βιώματα και να αποκλείει και να ξεχνά άλλα και να διασφαλίζει ότι το παρελθόν δεν θα είναι κάτι το οποίο θα το θυμόμαστε με σωστό τρόπο και δεν θα το ερμηνεύουμε σωστά. So in this talk I want to consider some of the other genealogies for democracy that we might be able to provide.
Στην ομιλία μου λοιπόν θα προσπαθήσω να εξετάσω κάποιες άλλες γενεαλογίες της δημοκρατίας που θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δούμε. So in what follows, I'll try to historicize democracy's conditions and dynamics of emergence, and I'll do this in three parts. Στην ομιλία λοιπόν που ακολουθεί, εγώ θα προσπαθήσω να δώσω ένα ιστορικό πλαίσιο στις συνθήκες και στη δυναμική της ανάδυσης της δημοκρατίας και θα το κάνω αυτό χωρίζοντας την παρουσίασή μου σε τρία κομμάτια. First, by looking at the revolutionary conjuncture after the First World War, then by considering some aspects of the period after 1945, and I'm going to end by highlighting the question of gender, which is still mainly neglected in most general accounts. Πρώτα λοιπόν θα εξετάσω την επαναστατική συγκυρία έπειτα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια θα δω κάποια ζητήματα της περίοδου μετά από το 1945 και θα ολοκληρώσω εξετάζοντας το ζήτημα των φύλων, κάτι το οποίο συχνά αμελούμε σήμερα. Okay, so first I'm going to begin with, I'm going to offer some basic definitions of democracy. Για να ξεκινήσω λοιπόν, θα προβώ σε κάποιους βασικούς ορισμούς της δημοκρατίας. In defining democracy, we need to begin from the constitutional question in the strict sense, that is, the legal and constitutionally formalized conditions of democracy in the state. Στον καθορισμό της δημοκρατίας λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε από το συνταγματικό ερώτημα τη στενή του ενία, δηλαδή το νομικές και συνταγματικά κατοχυρωμένες και διατυπωμένες συνθήκες της δημοκρατίας στο κράτος. Juridically speaking, full-scale democratization entails popular sovereignty and democratic rule, based on free, universal, secret, adult and equal suffrage, complemented by legal freedoms of speech, conscience, assembly, association and the press, together with freedom from arrest without trial. Νομικά μιλώντας λοιπόν, η δημοκρατικοποίηση πλήρους κλίμακας ενέχει την κυριαρχία του λαού, δημοκρατικό καθεστώς που να βασίζεται στην ελευθερία του δικαιώματος μυστικής ψήφου, ελευθερία ψήφου για όλους τους ενήλικες, ίσα δικαιώματα στην ψήφο και όλα αυτά να συμπληρώνονται από τις νομικές ελευθερίες του λόγου, του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεστε, του τύπου και μαζί με την ελευθερία να μην συλλαμβάνεται κανείς χωρίς να προϋπάρχει δίκη. We don't get anywhere unless we begin from these basic elements. Δεν μπορούμε να φτάσουμε πουθενά εκτός αν ξεκινήσουμε από αυτά τα πρώτα βασικά στοιχεία. And by this standard, only the mildest degrees of democracy could be found anywhere on the globe before 1914. Βάσει λοιπόν αυτού του προτύπου, μπορούσαμε πριν από το 1914 να βρούμε μόνο κάποιους ήπιους βαθμούς δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Full democracy was introduced only in four peripheral societies: New Zealand 1893, Australia 1903, Finland 1906, Norway 1913, plus certain states and provinces of Western Canada and the USA. Not very many places, in other words. Η πλήρης λοιπόν δημοκρατία είχε εισαχθεί μόνο σε τέσσερις περιφερειακές κοινωνίες. Στη Νέα Ζηλανδία το 1893, στην Αυστραλία το 1903, στη Φιλανδία το 1906 και στην Νορβηγία το 1913, συν σε κάποιες άλλες πολιτείες και επαρχίες του Δυτικού Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρα δεν υπήρχε σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. If we move beyond the strictly juridical, though, we need ways of theorizing the circumstances under which democratic gains can realistically occur. Ξεχνώντας όμως το δικανικό, ας πούμε, κομμάτι, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να θεωρητικοποιήσουμε τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να προκύψουν τα δημοκρατικά κέρδη, τα δημοκρατικά ωφέλη.
That is, we have to deal with the dynamics of democracy's actual emergence and the haphazard contingency of democracy's recorded gains. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουμε τη δυναμική της πραγματικής ανάδυσης της δημοκρατίας και της τυχαίας συσχέτισης της δημοκρατίας με τα κέρδη που αυτή επιφέρει. My argument here is that democracy happens not only from the achievements of specific institutional changes, juridical rights and formal constitutional procedures. Το επιχείρημά μου εδώ είναι ότι η δημοκρατία προκύπτει όχι μόνο από την επίτευξη ειδικών συγκεκριμένων θεσμικών αλλαγών ή δικαστικών δικαιωμάτων, δικανικών δικαιωμάτων, αλλά και επίσημων συνταγματικών διαδικασιών. But also from social and political conflicts across a wider variety of fronts. Αλλά επίσης προκύπτει η δημοκρατία από κοινωνικές και πολιτικές συγκρούσεις σε μια μεγάλη ποικιλία μετόπων. In other words, we have to complement constitutional definitions by historical approaches focusing on the expansion of democratic capacities in other than juridical ways. We have to focus on the expansion of democratic capacities in other than juridical ways. Με άλλα λόγια, λοιπόν, θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτόν τον ορισμό μας στις ιστορικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στην επέκταση των δημοκρατικών δυνατοτήτων που δεν βασίζονται σε δικανικούς, δικαστικούς τρόπους. So I'm going to begin now with saying something about the dialectics of citizenship and state between 1914 and 23. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να αρχίσω να μιλώ, να λέω κάποια πράγματα σχετικά με την διαλεκτική του κράτους και του πολίτη, τις ιδιότητες του πολίτη για την περίοδο 1914-1923. And if we take the first great wave of pan-European democratization after World War I, the limitations of a legalistic approach rapidly become clear. Other aspects of democratization far exceeded that limited frame. Αν πάρουμε και εξετάσουμε το πρώτο αυτό μεγάλο βήμα πανευρωπαϊκής εκδημοκράτησης μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε οι περιορισμοί μιας νομικής προσέγγισης γίνονται γρήγορα σαφείς. Άλλα ζητήματα δημοκρατικοποίησης και δημοκρατισμού έχουν ξεπεράσει αυτό το πλαίσιο και εγώ θα αναφερθώ μόνο σε 4 από αυτά. And I'm going to mention 4 aspects. Θα αναφερθώ λοιπόν σε 4 όψεις. First, the impact of extra-parliamentary social movements. Well, that's the first of these additional aspects. And these range from trade unions to women's movements and various single-issue campaigns. And thus, some developed idea of civil society forms an essential dimension of democracy's definition in those terms. Ένας από αυτούς λοιπόν τους 4 τομείς, ένα από αυτά τα 4 σημεία είναι ο αντίκτυπος των εξωκοινοβουλευτικών κοινωνικών κινημάτων που οδήγησε σε διάφορες εξελίξεις. Δηλαδή, αυτές κυμαίνονταν από τις κινήσεις των συνδικάτων, το γυναικείο κίνημα και διάφορες εκστρατείες για συγκεκριμένα θέματα. Έτσι, λοιπόν, αναπτύχθηκε η ιδέα της κοινωνίας των πολιτών, η οποία αποτελεί μια βασική διάσταση στον ορισμό της δημοκρατίας. The building of welfare states is a second aspect, and that's the making social of democracy, as it were. Η δημιουργία λοιπόν των κρατών πρόνοιας είναι ένα δεύτερο ζήτημα και αυτό είναι σαν να λέμε το να καταστεί η δημοκρατία κάτι κοινωνικό. A third dimension of extra-parliamentary dynamics involved the popular mobilization of the radical right.
These movements were explicitly anti-democratic in conscious orientations, but they practically expanded the bounds of participation within the public sphere. Λοιπόν, μια τρίτη διάσταση της εξωκοινοβουλευτικής δυναμικής αφορούσε στις κινητοποιήσεις του λαού από την ριζοσπαστική δεξιά. Αυτά τα κινήματα ήταν ρητά αντιδημοκρατικά, με συνειδητό προσανατολισμό, αλλά ουσιαστικά επεξέτειναν τα δεσμά της συμμετοχής στην δημόσια σφαίρα. So the right, the radical right, expanded participation in the public sphere in ways symbiotically related to the production of new democratic capacities that became vital for democracy's future. Οπότε οι κινητοποιήσεις από την πλευρά της ριζοσπαστικής δεξιάς μπόρεσαν να οδηγήσουν στην μεγαλύτερη διεύρυνση της συμμετοχής στην δημόσια σφαίρα και έτσι σχετίστηκαν με την παραγωγή νέων δημοκρατικών ιδιωτήτων που έγιναν ζωτικές, κρίσιμες για το μέλλον της δημοκρατίας. Lastly, the direct, democratic, and community-based forms of participatory politics also need to be brought in. These were most commonly associated with the Soviets and workers' councils, but were a vital dimension of the popular democratic upsurge in general after 1917. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε τις άμεσα δημοκρατικές μορφές της συμμετοχικής πολιτικής. Αυτές ουσιαστικά συνδέονται με τα Σοβιέτ και τα Συμβούλια των Εργατών, αλλά αποτελούσαν μια πολύ κρίσιμη διάσταση της δημοκρατικής αυτής έκρηξης, η οποία προέκυψε από το 1917 και μετά. I'm making a crucial point here about the relative significance of the Bolshevik Revolution, because in shaping the democratic gains of the post-1918 settlement, the Bolsheviks' insurrectionary example mattered less in itself than the variety of reformist initiatives it helped to provoke. Εγώ θέλω εδώ να τονίσω λίγο την προσοχή σας σχετικά με την σχετική σημασία της επανάστασης των Μπολσεβίκων, επειδή διαμορφώνοντας τα δημοκρατικά κέρδη των συμφωνιών που έγιναν μετά το 1918, το επαναστατικό παράδειγμα των Μπολσεβίκων είχε μικρότερη σημασία αυτό καθ' αυτό από μόνο του από τις διάφορες πρωτοβουλίες ρεφορμισμού στις οποίες αυτό οδήγησε. So even where the revolutionary left was weak and socialist parties grew only modestly in post-war elections, big reforms still ensued. Ουσιαστικά λοιπόν, ακόμη και εκεί όπου η επαναστατική αριστερά ήταν αδύναμη και όπου τα σοσιαλιστικά κόμματα είχαν αναπτυχθεί μόνο μέτρια στις εκλογές μετά τον πόλεμο, πάλι και πάλι προέκυψαν μεγάλες μεταρρυθμίσεις. In France, these included a law on collective agreements, the 8-hour day, and electoral reform. In Belgium, there was a similar package, and Netherlands too. Στη Γαλλία όλα αυτά οδήγησαν σε μία νομοθεσία για τις συλλογικές συμβάσεις, για την εργασία των 8 ωρών, για μία μεταρρύθμιση στον νόμο τον εκλογικό. Επίσης, το ίδιο συνέβη και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Similar effects could be seen in Britain and Scandinavia. Παρόμοια φαινόμενα είδαμε και στην Βρετανία και στη Σκανδιναβία. In Germany and Austria, and in the successor states of East Central Europe, new republican sovereignties were built via processes of national democratic revolution, plus varying degrees of social reform. Στην Γερμανία και στην Αυστρία και σε κράτη τα οποία διαδέχθηκαν τις χώρες της Ανατολικής Κεντρικής Ευρώπης, διαμορφώθηκαν νέα δημοκρατικά κράτη,
μέσα από διαδικασίες εθνικής δημοκρατικής επανάστασης με διάφορους βαθμούς κοινωνικής μεταρρύθμισης. Finally, in most of the successor states and some others, Romania, Yugoslavia, Bulgaria, Greece, Czechoslovakia, Poland, the Baltic states, Finland, land reforms were important too. Τέλος, στα περισσότερα από τα διάδοχα κράτη και σε ορισμένα άλλα, όπως είναι η Ρουμανία, η Ιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Τσεχοσλοβακία, η Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής, η Φιλανδία, έγιναν και σημαντικές μεταρρυθμίσεις στη γη. So this was a huge increment of reform, and in a big part of Europe, the left emerged much stronger than before. Οπότε μιλούμε για μια πολύ μεγάλη αύξηση των μεταρρυθμίσεων και σε πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης η αριστερά αναδύθηκε πολύ πιο ισχυρή από ό,τι στο παρελθόν. But this took a very specific form. Not a specifically socialist advance, so much as further strengthening of parliamentary democracy, the expansion of workers' rights under law, further recognition of unions, growth of civil liberties and substantial social legislation. Εν τούτης, αυτές οι μεταρρυθμίσεις είχαν μια συγκεκριμένη μορφή, η οποία δεν οδήγησε τόσο σε μια σοσιαλιστική πρόοδο, αλλά σε μια περαιτέρω ενίσχυση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, στην επέκταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων βάσει της νομοθεσίας, στην περαιτέρω αναγνώριση των συνδικάτων, στην αύξηση των πολιτικών ελευθεριών και σε σημαντικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις στην νομοθεσία. The enhancement of the public sphere was a vital gain, especially where public freedoms had been restricted before 1914. And that toughening of civil society was a key support for democratization. Η ενίσχυση λοιπόν της δημόσιας σφαίρας αποτελούσε ένα πολύ μεγάλο κέρδος, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι ελευθερίες του λαού είχαν περιοριστεί πριν από το 1914. Αυτή η σκλήρυνση, αν θέλετε, της κοινωνίας των πολιτών μέσα από την ενίσχυση της δημόσιας σφαίρας ήταν κάτι το οποίο στήριξε πολύ τον εκδημοκρατισμό. In the newly created sovereignties of East Central Europe, it was also an essential part of nation forming. Στα νέα σχηματισμένα κυρίαρχα κράτη της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης αποτελούσε επίσης ένα ουσιαστικό μέρος της διαμόρφωσης του κράτους αυτού καθεαυτού, του έθνους. In the post-1918 settlements, there was a vital difference between winners and losers. Στις συμφωνίες που έγιναν μετά το 1918 υπήρχε μία ζωτική διαφορά μεταξύ των νικητών και των ιτημένων. World War I effected a general strengthening of the state across all the combatant countries. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος οδήγησε σε μία γενική ενίσχυση του κράτους σε όλες τις χώρες που είχαν εμπλακεί. But by 1917-18, those states that turned out to be losers were catastrophically damaged, namely the Russian, Austro-Hungarian and German multinational empires. Όμως μέχρι το 1917-1918 εκείνα τα κράτη τα οποία τελικά κατέληξαν να είναι ηττημένοι είχαν υποστεί τεράστιες καταστροφές, συγκεκριμένα η ρωσική, η αυστρο-ουγγρική και η γερμανική πολυεθνική αυτοκρατορία. To them may be added Italy, technically on the winning side, yet experiencing its victory largely as defeat. Σε αυτά τα κράτη μπορούμε να προσθέσουμε και την Ιταλία, η οποία παρόλο που ήταν από την πλευρά των νικητών, βίωνε την νίκη της σε μεγάλο βαθμό ως ήττα. In contrast, the victor societies, Britain, France, but also Belgium and by extension Netherlands, experienced their democratizing after 1918 without the vacuum of the East Central European political collapse.
Αντίθετα όμως, οι κοινωνίες των νικητών, η Βρετανία, η Γαλλία, αλλά και το Βέλγιο και κατ' επέκταση και η Ολλανδία, βίωναν τον εκδημοκρατισμό τους μετά το 1918, χωρίς να υπάρχει αυτό το κενό της πολιτικής κατάρρευσης που υπήρχε στην Ανατολική Κεντρική Ευρώπη. In that sense, the war's outcome vitally affected the extent and stability of the post-war settlement. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, η έκβαση του πολέμου επηρέασε πάρα πολύ την έκταση και τη σταθερότητα των συμφωνιών που έγιναν μετά τον πόλεμο. At the center of those settlements was the cashing of the post-war check, the patriotic check. Στο επίκεντρο αυτών των συμφωνιών βρισκόταν η εξαργύρωση της επιταγής μετά τον πόλεμο, της πατριωτικής επιταγής. That is, popular expectations that big reforms would be conceded in return for the sacrifices required by wartime. Μιλώ λοιπόν για τις προσδοκίες του λαού ότι θα πραγματοποιούνταν και θα εκχωρούνταν μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε αντίκρισμα για τις θυσίες που είχαν απαιτηθεί από τον πόλεμο. Where political authorities collapsed amid military defeat, so Germany, the Habsburg monarchy, the settlement was linked to more radical measures of political democracy and a stronger version of the welfare state. Στις περιπτώσεις όπου οι πολιτικές αρχές είχαν καταρρεύσει στα πλαίσια μιας στρατιωτικής ήττας, όπως ήταν η περίπτωση της Γερμανίας και της μοναρχίας των Αψβούργων, η συμφωνία συνδεόταν περισσότερο με πιο ριζοσπαστικά μέτρα πολιτικής δημοκρατίας και μια ισχυρότερη εκδοχή του κράτους πρόνοιας. Where states remained intact, enhanced by the prestige of military victory, Britain and France, the settlement was more modest on each count, namely a less complete extension of the franchise and a heavily compromised social deal. Στις περιπτώσεις όμως των κρατών που είχαν μείνει άθικτα και που είχαν ενισχυθεί κιόλας ως προς το κύρος τους από την στρατιωτική νίκη, όπως είναι για παράδειγμα η Βρετανία και η Γαλλία, η συμφωνία ήταν πιο μετριοπαθής σε κάθε περίπτωση και υπήρχε μια πιο ίσονα εξαργύρωση αυτής της θυσίας και μία όχι και τόσο δίκαιη κοινωνική συμφωνία. So I'm now going to move to make some contrasts between the political settlements after the First World War and that after the Second World War. So popular, which I'm calling popular cultures of democracy 1945 to 68. Τώρα λοιπόν θα κάνω κάποιες συγκρίσεις μεταξύ των όσων δόθηκαν στους λαούς μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όσων δόθηκαν στους λαούς μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτό όλο το κεφάλαιο το ονομάζω δημοφιλείς κουλτούρες δημοκρατίας. Because as we know, the post-1918 settlements proved anything but stable and lasting. Διότι, όπως γνωρίζουμε, οι συμφωνίες που είχαν γίνει, που είχαν συναθεί μετά το 1918, αποδείχθηκαν κάθε άλλο παρά σταθερές και διαρκείς. There were many explanations, obviously, but one key was in the distinction between constitution making and culture building. Between constitution making and culture building. Υπήρχαν πάρα πολλές εξηγήσεις γι' αυτό, όμως μία βασική εξήγηση αναπόκειται στην διάκριση μεταξύ της δημιουργίας συντάγματος και της διαμόρφωσης μιας κουλτούρας. At one level, the political breakdowns of the 1920s and 1930s reflected the thinness of the emergent societal consensus and the fragility of its democratic values. Σε ένα επίπεδο, οι πολιτικές καταρρεύσεις της δεκαετίας του 20 και του 30 αντικατόπτριζαν το πόσο λεπτή ήταν αυτή η αναδυόμενη κοινωνική συνένεση και πόσο εύθραυστες ήταν οι δημοκρατικές αξίες. To make sense of this
fragility, and conversely, to see how more stable democratic structures might be formed, we need some theory of the public sphere. Για να καταλάβουμε λοιπόν και να εννοήσουμε αυτήν την ευθραυστότητα και αντίστοιχα να δούμε πώς μπορούμε να σχηματίσουμε πιο σταθερές δημοκρατικές δομές, πρέπει να έχουμε μία θεωρία της δημόσιας σφαίρας. As I've already suggested, the toughening of civil society through the enhancement of the public sphere was a key part of the settlements in both 1918 and 1945. Όπως έχω ήδη αναφέρει, αυτή η σκλήρυνση της κοινωνίας των πολιτών μέσα από την ενίσχυση της δημόσιας σφαίρας ήταν ένα βασικό μέρος των συμφωνιών τόσο το 1918 όσο και το 1945. By this I mean all the ways in which a society's self-organization acquired legitimacy and legally protected public space through collective organization and action of all kinds, through the formation of political identities, through the expression of opinion, through the circulation of ideas, and so forth. Με αυτά λοιπόν εννοώ όλους τους τρόπους με τους οποίους η αυτοοργάνωση μιας κοινωνίας απέκτησε νομιμοποίηση και έναν δημόσιο χώρο ο οποίος είχε νομική προστασία. Μέσα από την συλλογική οργάνωση, μέσα από δράσεις και ενέργειες κάθε είδους, μέσα από την διαμόρφωση πολιτικών ταυτοτήτων, μέσα από την έκφραση άποψης, μέσα από την κυκλοφορία των ιδεών και ούτω καθεξής. Without benefit of a legally protected national or society-wide public sphere, social movements are more easily kept to their own defensive and largely discreet subcultural space. Χωρίς να επωφελούνται από μία νομική προστασία σε εθνικό επίπεδο και μία προστασία η οποία εκτείνεται σε όλη την δημόσια σφαίρα, τα κοινωνικά κινήματα πιο εύκολα παραμένουν σε αμυντική στάση, γίνονται αυτοαναφορικά και κλείνονται στο δικό τους χώρο της υποκουλτούρας. Without secure access to a wider public domain, subcultures stay chronically vulnerable and weak. Και χωρίς να υπάρχει μια ασφαλής πρόσβαση σε έναν ευρύτερο δημόσιο χώρο, χωρίς να έχουν κάτι τέτοιο, οι υποκουλτούρες παραμένουν χρόνια ευάλωτες και αδύναμες. They lack access to possible coalitions and therefore to the supports of a broad enough societal consensus. Συνεπώς, δεν έχουν πρόσβαση σε πιθανές συμμαχίες που θα μπορούσαν να κάνουν και κατά συνέπεια δεν έχουν πρόσβαση στην στήριξη μιας ευρύτερης, μιας αρκετά ευρείας κοινωνικής συνένεσης. They lack either the national popular credibility of a plausible counter-hegemonic claim, so the necessary moral political resources for governing, or the capacities for resisting anti-democratic repression if it should come. Οπότε τους λείπει είτε η αξιοπιστία, η δημοφιλία και η αξιοπιστία του να έχουν μια πιστευτή, έναν πιστευτό αντιγημονικό ισχυρισμό, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο έτσι ώστε να αναλάβουν την εξουσία σε περίπτωση που θα την αναλάβουν, ή τους λείπουν οι ικανότητες να αντισταθούν στην αντιδημοκρατική καταστολή αν αυτή προκύψει. Where a robust societal consensus can be built, on the other hand, with simultaneous legitimacy at the level of the state and breadth in popular culture, the resilience of popular democracy can be very strong.
όπου όμως υπάρχει δυνατότητα να χτιστεί, να διαμορφωθεί μια ισχυρή κοινωνική συνένεση από την άλλη πλευρά, με ταυτόχρονη νομιμοποίηση σε επίπεδο του κράτους και με ένα εύρος στην κουλτούρα του κόσμου, εκεί η ανθεκτικότητα αυτής της δημοκρατίας μπορεί να είναι πάρα πολύ ισχυρή. In contrast to the fragilities of the post-1918 settlements, I want to argue, precisely a consensus of that kind was secured after World War II, drawing on the democratic patriotisms of the war years, fusing the desires for a new beginning with the logics of economic reconstruction, and organizing itself inside the anti-fascist integument of the post-war settlement. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αντίθετα με τις ευθραυστότητες και τις ευαλωτότητες των συμφωνιών που είχαν γίνει μετά το 1918, υπήρξε μία συνένεση, μία ομοφωνία αυτού του τύπου, η οποία είχε εξασφαλιστεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία αντλούσε ισχύ από τους δημοκρατικούς πατριωτισμούς των ετών του πολέμου, ενεργοποιώντας τις επιθυμίες για μία νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα, με την λογική της οικονομικής ανασυγκρότησης και οργανώνοντας τον εαυτό της στα πλαίσια ενός αντιφασιστικού περιβλήματος της συμφωνίας μετά τον πόλεμο. So that's my argument. This is my thesis. Between the late 1940s and the next breaking point of 1968, a democratically inflected societal consensus was produced, making a kind of template for the popular political imagination, a kind of template for the popular political imagination. Και ουσιαστικά αυτό είναι το δικό μου επιχείρημα, αυτή είναι η θέση μου. Μεταξύ του τέλους της δεκαετίας του 40 και του επόμενου σημείου καμπής που ήταν το 1968, μια κοινωνική συνένεση παρήχθη δημοκρατικών τόνων, δημοκρατικού χαρακτήρα, η οποία παρήχε ένα είδος προτύπου για την πολιτική φαντασία. This consensus was organized around a liberal public sphere, which enjoys strong legal protections. It was fashioned from the popular democratic momentum of a wartime mobilization, which became linked to the social contract of a post-war settlement. Αυτή η συνένεση λοιπόν οργανώθηκε γύρω από μια φιλελεύθερη δημόσια σφαίρα, η οποία τύχανε τότε ισχυρής νομικής προστασίας και διαμορφώθηκε από την λαϊκή δημοκρατική δυναμική μιας κινητοποίησης σε καιρό πολέμου, η οποία συνδέθηκε με το κοινωνικό συμβόλαιο που υπήρξε μετά τον πόλεμο. The reformist strengths of that settlement made it possible for popular consciousness to identify with the state, which thereby acquired a lasting reservoir of moral capital. Τα ισχυρά σημεία της μεταρρύθμισης αυτής της συμφωνίας κατέστησαν ικανό να ταυτιστεί η λαϊκή συνείδηση με το κράτος και έτσι αυτό απέκτησε μία διαρκή δεξαμενή ηθικού κεφαλαίου. And in making this case, I want to use the example of post-1945 Britain and the institutional features of the British version of the Keynesian welfare state are well known. Για να παρουσιάσω καλύτερα αυτό το παράδειγμα, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Βρετανίας μετά το 1945. Έχουμε τα θεσμικά χαρακτηριστικά της βρετανικής εκδοχής του κράτους πρόνοιας του Keynes, που είναι πολύ γνωστά. They included social security from the cradle to the grave, national health service, Butler Education Act, progressive taxation, strong public sector policies, cooperative economic management, strong ideals of trade union recognition
and an integrative discourse of social citizenship. Όλα αυτά λοιπόν περιλάμβαναν την κοινωνική ασφάλιση από την κούνια μέχρι το θάνατο, το εθνικό σύστημα υγείας, την νομοθεσία, τον νόμο για την εκπαίδευση, προοδευτική φορολόγηση, ισχυρές πολιτικές για το δημόσιο τομέα, εταιρική οικονομική διαχείριση, ισχυρά ιδανικά για την αναγνώριση των συνδικάτων και έναν λόγο κοινωνικής ηθαγένειας και συμμετοχής. But the persuasiveness, and democratic breadth of that post-war settlement also had a vital cultural component. Όμως η πιστικότητα και το δημοκρατικό εύρος αυτής της συμφωνίας μετά τον πόλεμο είχε επίσης και μία κρίσιμη πηγή από την πλευρά της κουλτούρας, από την πλευρά του πολιτισμού. In this context, patriotism, British national feeling, had acquired powerful inflections to the left. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πατριωτισμός, αυτό το αίσθημα του να αισθάνονται Βρετανοί, είχε αποκτήσει πολύ ισχυρές σχέσεις με την αριστερά. Pride in being British implied the egalitarianism of the war, the achievement of the welfare state, and a complex of democratic traditions stressing decency, liberalism, and the importance of everyone pulling together in a way that honored the value and values of ordinary working people. Η υπερηφάνεια του να είναι κανείς Βρετανός τότε σήμαινε ότι υπήρχε μια ισότητα, μια ισονομία που υπήρχε και στον πόλεμο, σήμαινε επίσης την επίτευξη του κράτους πρόνοιας και ένα σύμπλεγμα δημοκρατικών παραδόσεων, οι οποίες έδιναν έμφαση στην αξιοπρέπεια, στον φιλελευθερισμό, στην σημασία του όλοι να προσπαθούν κατά τρόπο που να τιμά την αξία και τα πιστεύω των απλών εργαζόμενων ανθρώπων. In the legitimizing narratives of popular memory surrounding this patriotism, both the founding rigors of the post-war Labour government and the normalizing complacencies of the succeeding Conservative administrations of the 1950s were important. Στις νομιμοποιητικές αυτές αφηγήσεις της λαϊκής μνήμης γύρω από τον πατριωτισμό ήταν σημαντικές τόσο οι θεμελιώδεις αυστηρότητες της κυβέρνησης των εργατικών μετά το πόλεμο, καθώς επίσης και οι πιο χαλαρή αντιμετώπιση των πραγμάτων από τις επόμενες κυβερνήσεις των συντηρητικών της δεκαετίας του 50. But the lasting stability of this consensus that endured into the 1970s also depended on a larger cultural script binding the experiences of the 1930s and 1940s together. Όμως αυτή η διαρκής σταθερότητα αυτής της συνένεσης, η οποία άντεξε μέχρι και τη δεκαετία του 70, εξαρτώταν επίσης και από ένα μεγαλύτερο, ένα ευρύτερο πολιτιστικό σενάριο, το οποίο συνένωνε τις εμπειρίες και τα βιώματα από τη δεκαετία του 30 και του 40. The post-war consensus also evoked images of the Depression, and by these means, the patriotic comradeship of the war became reworked into a social democratic narrative of suffering and social redress. Η μεταπολεμική λοιπόν αυτή συνένεση αντλούσε επίσης εικόνες και από την ύφεση και με αυτόν τον τρόπο αυτή η αίσθηση του ανήκειν στην πατρίδα που υπήρξε από τον πόλεμο αναπλάστηκε σε μία νέα κοινωνική δημοκρατική αφήγηση
των βασάνων και της κοινωνικής αποκατάστασης ή της κοινωνικής επανόρθωσης μετά τον πόλεμο. In this narrative, the poverty of the 1930s became a sign for what was different and desirable about the new post-war present. Στα πλαίσια αυτού του αφηγήματος, η φτώχεια της δεκαετίας του 30 έγινε ένα σημείο για αυτό που ήταν διαφορετικό και επιθυμητό σχετικά με αυτό το νέο παρόν που είχε προκύψει μετά τον πόλεμο. From the vantage point of the 1950s, the 30s signified a massive failure of the system. The wasted years, the devil's decade, the low, dishonest decade, in some of the familiar language of the time. Από την οπτική της δεκαετίας του 50, η δεκαετία του 30 σήμαινε μια μαζική αποτυχία του συστήματος. Τα ονόμαζαν αυτή την εποχή, τα χαμένα χρόνια, τη δεκαετία του διαβόλου, την ανήθικη δεκαετία κτλ. The imagery of dismal hardships, mass unemployment and hunger marches described an unacceptable past that simply could not be allowed to happen again, a societal misery that needed collective action and public responsibility. Όλες οι εικόνες με αυτά τα ζωφερά βάσανα, με την μαζική ανεργία, με διαδηλώσεις λόγω πείνας κτλ. Περιέγραφαν ένα μη αποδεκτό παρελθόν που απλώς δεν μπορούσε ο κόσμος να επιτρέψει να ξανασυμβεί. Περιέγραφαν μια κοινωνική μιζέρια που απαιτούσε για την αντιμετώπιση της συλλογική δράση και δημόσια ευθύνη. So the Second World War was a good war, not just because of its anti-fascist character, but because the egalitarianism and social solidarities needed for victory also made an irrefutable case for equitable social policies in the peacetime to come. Συνεπώς, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένας καλός πόλεμος, όχι μόνο επειδή είχε έναν αντιφασιστικό χαρακτήρα, αλλά επειδή η ισότητα την οποία πρέσβευε και οι κοινωνικές αλληλεγγύες που απαιτούνταν για τη νίκη, επίσης αποτελούσαν ένα καταμάχητο επιχείρημα για τις κοινωνικές πολιτικές που θα ακολουθούσαν στην περίοδο της ειρήνης. The breadth of the post-war, of the post-1945 consensus rested rhetorically on this suturing together of the depression and the war. Το εύρος αυτής της συνένεσης μετά το 1945 ουσιαστικά ρητορικά βασιζόταν στην σύνδεση της ύφεσης και του πολέμου. Of patriotism and social need, national interest and the common good. Βασιζόταν στη σύνδεση μεταξύ πατριωτισμού και κοινωνικής ανάγκης, εθνικού συμφέροντος και κοινού καλού. In popular memory, this rendition of the 1930s and 40s became an especially effective narrative holding together a coherent sense of Britishness after the war. Στην λαϊκή μνήμη, αυτή η απόδοση του 30, της δεκαετίας του 30, του 40, έγινε ένα αφήγημα ιδιαίτερα αποτελεσματικό και μπόρεσε να οδηγήσει σε μια συνέχεια της βρετανικότητας μετά τον πόλεμο. So this is what I mean by the cultural dimension of democratization. The cultural dimension of democratization. We need to explore the fields of popular political identification that wartime experience brought into being. Αυτό ακριβώς λοιπόν εννοώ όταν αναφέρομαι στην πολιτιστική διάσταση του εκδημοκρατισμού. Η πολιτιστική διάσταση του εκδημοκρατισμού είναι εκείνη που γίνεται πολύ σημαντική και πρέπει να ερευνήσουμε τα πεδία της πολιτικής ταύτισης του λαού που η εμπειρία του πολέμου δημιούργησε. The complex ways in which they became articulated to a post-war system of politics, the forms of legitimation they provided for the post-war state, and the supports they delivered
for one kind of politics as against another. Θα πρέπει να ερευνήσουμε λοιπόν τους πολύπλοκους τρόπους με τους οποίους αρθρώθηκαν όλα αυτά σε ένα μεταπολεμικό σύστημα πολιτικής, τις μορφές νομιμοποίησης που χορηγήθηκαν για αυτό το κράτος μετά τον πόλεμο και την στήριξη που παρήχαν για ένα είδος πολιτικής σε σύγκριση με ένα άλλο είδος πολιτικής. A society's forms of cohesion and stability and the conditions enabling them to be renewed rest crucially on the kinds of identification forged in popular culture with that society's political institutions, with its state. Οι μορφές της συνοχής και της σταθερότητας μιας κοινωνίας και οι συνθήκες που τους επιτρέπουν να ανανεώνονται βασίζονται ουσιαστικά στο είδος της ταύτισης που σφυριλατείται στην λαϊκή κουλτούρα με τους πολιτικούς θεσμούς αυτής της κοινωνίας. After each of the world wars, the scale of societal mobilization, the radicalism of the institutional changes, and the turbulence of popular hopes all fractured the stability of existing allegiances and ripped the fabric of social conformity wide enough for big democratic changes to break through. Έπειτα από κάθε έναν από τους παγκόσμιους πολέμους, η κλίμακα των κοινωνικών κινητοποιήσεων, η ριζοσπαστικοποίηση των θεσμικών αλλαγών και όλες οι αναταράξεις που εμπεριέχονταν στις λαϊκές ελπίδες, όλα αυτά έθραυσαν την σταθερότητα των υφιστάμενων συμμαχιών και έσκισαν τον ιστό της κοινωνικής σύμβασης αρκετά ώστε να επιτρέψουν να περάσουν μέσα από αυτόν οι μεγάλες δημοκρατικές αλλαγές. But in the case of 1918, the forging of a new societal consensus around sufficiently strong popular identifications with the democratic state proved highly contested, as the rise of fascism so tragically confirmed. Όμως το 1918, στην περίπτωση του 1918, αυτή η σφυριλάτηση μιας νέας κοινωνικής συνένεσης γύρω από επαρκώς ισχυρές λαϊκές ταυτίσεις με το δημοκρατικό κράτος δεν άντεξε τόσο, όπως ακριβώς αποδείχθηκε με την άνοδο του φασισμού. After 1945, in contrast, the Western European consensus proved both broad and deep, with remarkably dense and resilient popular identifications with the post-war social and political order. Μετά το 1945, αντίθετα, η δυτικοευρωπαϊκή συνένεση αποδείχθηκε τόσο ευρεία όσο και βαθιά, με εξαιρετικά πυκνές και ανθεκτικές λαϊκές ταυτίσεις με την κοινωνική και πολιτική τάξη μετά τον πόλεμο. Now that Western European post-war consensus lasted for two decades, subsisting on the doubled memories of war and depression. Its boundaries were only reached generationally as capitalist reconstruction, the long boom, and the consumer prosperity gradually changed the political landscape so that by the 1960s, the stakes for politics were beginning to change fundamentally again. Αυτή λοιπόν η δυτικοευρωπαϊκή συνένεση μετά τον πόλεμο διήρκεσε δύο δεκαετίες, συντηρούμενη από τις διπλές μνήμες της ύφεσης και του πολέμου και έφτασε στα όρια της από την εναλλαγή των γενεών, καθώς στα πλαίσια της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης είχαμε το μεγάλο boom και την ευημερία, την καταναλωτική, που σταδιακά άλλαξαν το πολιτικό τοπίο, έτσι ώστε φτάσαμε στη δεκαετία του 60 και άρχισαν να αλλάζουν τα πράγματα στην πολιτική θεμελιωδώς και πάλι. But for the older generations, the Second World War was the defining experience.
In countries occupied by the Nazis, especially Italy and France, the anti-fascist legacies of the resistance combined powerfully with the reformist languages of Reconstruction to make the prosperity of the 1960s feel like a final realizing of the promise of the liberation. Για τις μεγαλύτερες γενιές όμως, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελούσε την καθοριστική εμπειρία. Σε χώρες που είχαν καταληφθεί από τους Ναζί, ιδίως στην Ιταλία και στη Γαλλία, η κληρονομιά, η αντιφασιστική της αντίστασης συνδυαζόταν ισχυρά με την μεταρρύθμιση και την γλώσσα της μεταρρύθμισης και της αναδιάρθρωσης, ώστε να έχουμε πλέον την ευημερία της δεκαετίας του 60, η οποία φαινόταν σαν να είναι η τελική εκπλήρωση της υπόσχεσης της απελευθέρωσης. In Italy, where workers had barely escaped from the extreme bleakness of the 1950s, the improving standards acquired extra emotional power. Στην Ιταλία, όπου οι εργάτες είχαν μόλις καταφέρει να ξεφύγουν από την υπερβολικό ζόφο της δεκαετίας του 50, η βελτίωση των στάνταρτ ζωής απέκτησε επιπλέον συναισθηματική ισχύ. What was the image of socialism in the 1950s then? Asked one Italian worker when interviewed by an oral historian. Ένας Ιταλός εργάτης του πήρε συνέντευξη ένας ιστορικός και τον ρώτησε ποια ήταν η εικόνα που είχατε για τον σοσιαλισμό τότε, στη δεκαετία του 1950. It was everybody eats, food for all. At the time, this was the most urgent problem, rather than alienation, say, or man-machine relationships, which of course were the big issues of 1968. Η εικόνα λοιπόν του σοσιαλισμού τότε ήταν όλοι τρώμε, τροφή για όλους. Τότε εκείνο ήταν το πιο επίγον πρόβλημα, αντί να ασχολούμαστε με προβλήματα όπως η αποξένωση ή οι σχέσεις ανθρώπου, μηχανής κτλ. Που αποτελούσαν τα μεγάλα ζητήματα για το 1968. In Britain, which was spared Nazi rule, the post-1945 welfare state and wartime collectivism worked in analogous ways. Στην Βρετανία, η οποία είχε γλιτώσει από την εξουσία των Ναζί, το κράτος πρόνοιας μετά το 1945 και ο κολλεκτιβισμός του πολέμου, της εποχής του πολέμου, λειτουργήσαν με ανάλογους τρόπους. How am I doing on the time? Από πλευράς χρόνου πώς πάμε? Because there is more, but I don't want to, you know, it's taken a long time already. Έχω κι άλλα, αλλά παίρνει πολλή ώρα. Doesn't matter. So if we're using a dynamic approach to democracy to see how its boundaries were expanded or drawn in, and if we're interested in questions of democratic access to see who exactly was given a voice, then the gendering of citizenship becomes vital. Οπότε, αν χρησιμοποιούμε μία δυναμική προσέγγιση στην δημοκρατία για να δούμε πώς επεκτάθηκαν ή περιορίστηκαν αντίστοιχα τα σύνορά της και τα όρια της και αν μας ενδιαφέρουν ερωτήματα δημοκρατικής πρόσβασης για να δούμε σε ποιους ουσιαστικά είχε δοθεί φωνή, τότε το ζήτημα των φύλων στην υπηκότητα γίνεται πολύ κρίσιμο. So here, the early 1900s saw the first concerted challenge to the masculinity of the franchise by both mass socialist and specifically feminist movements. Εδώ λοιπόν, στις αρχές του 1900, είδαμε την πρώτη οργανωμένη αμφισβήτηση της αρενοπότητας, αν θέλετε, των διαφόρων εγχειρημάτων από μαζικά κινήματα σοσιαλιστικά και φεμινιστικά. 1914-23 then brought an unprecedented destabilizing and renormalizing of gender regimes through both the politicizing of domestic life during the war
and women's wartime recruitment into the economy. Την περίοδο 1914-1923, στη συνέχεια, είχαμε μία άνευ προηγουμένου αποσταθεροποίηση και επανεξομάλυνση των έμφυλων καθεστώτων μέσα από την πολιτικοποίηση της ζωής στο σπίτι κατά τη διάρκεια του πολέμου και της πρόσληψης των γυναικών στον καιρό του πολέμου και της συμμετοχής τους στην οικονομία. The early 20th century also registered increasingly expansive cultures of consumption and commercialized entertainment, epitomized by the department store and the cinema, where women were disproportionately present. Στις αρχές του 20ου αιώνα επίσης καταγράφηκαν όλο και πιο εκτεταμένες κουλτούρες κατανάλωσης και εμπορευματοποιημένης διασκέδασης, των οποίων η επιτομή ήταν τα πολυκαταστήματα και οι κινηματογράφοι, όπου οι γυναίκες εκπροσωπούνταν δυσανάλογα. Profound changes in the public sphere, coming not only from the northern and central European enfranchisement of women, but also from the regendering of the physical spaces of the city, decisively disrupted how women's political identities were coming to be understood. Βαθιές αλλαγές στην δημόσια σφαίρα, οι οποίες προέρχονταν όχι μόνο από την παραχώρηση των πολιτικών δικαιωμάτων στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη στις γυναίκες, αλλά επίσης και από τον έμφυλο επανακαθορισμό των φυσικών χώρων στην πόλη, ουσιαστικά άλλαζαν τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν κατανοητές οι πολιτικές ταυτότητες των γυναικών. And there were two countervailing logics in this respect. Και υπήρχαν δύο λογικές που αφορούσαν σε αυτό. One was a logic of containment that addressed women's citizenship via languages of motherhood. Η μία λογική ήταν μία λογική τύπου περιορισμού που ασχολούνταν με τα ζητήματα των γυναικών και της υπηκότητάς τους και τα λοιπά και της ιδιότητάς τους μάλλον ως πολίτες μέσω μιας γλώσσας που αφορούσε στη μητρότητα. Before 1914, advocates of women's emancipation stressed political enfranchisement and enlargement of constitutional rights. Πριν από το 1914, όσοι συνηγορούσαν υπέρ της γυναικείας χειραφέτησης τόνιζαν την παραχώρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και την διεύρυνση των συνταγματικών δικαιωμάτων. But under impact of war, female citizenship was increasingly measured by women's patriotic service as mothers and citizenship claims during the constitution making of 1918-19 were made overwhelmingly on that basis. Όμως, βάσει του αντίκτυπου του πολέμου, η ιδιότητα των γυναικών ως πολίτες μετρούνταν όλο και πιο πολύ βάσει του πατριωτικού τους καθήκοντος ως μητέρες και η ιδιότητά τους ως πολίτες και οι απαιτήσεις που προέκυπαν από αυτή πραγματικά γίνονταν όλο και περισσότερο βάση της ιδιότητάς τους της μητέρας στα χρόνια 1918-1919. Recognizing women inside the family and the domestic sphere became the main legitimate ground for admitting women to citizenship. Το να αναγνωριστούν οι γυναίκες μέσα στην οικογένεια αλλά και στην δημόσια σφαίρα έγινε το κύριο νομικό και νόμιμο επιχείρημα έτσι ώστε να δεχθούν ότι οι γυναίκες ήταν επίσης πολίτες. But there was a second logic too. Υπήρχε όμως και μία δεύτερη λογική σε αυτό. The counter-argument to the discourse of freedom and emancipation was the discourse of endangerment and disorder. Το αντεπιχείρημα, το επιχείρημα που προβάλλονταν απέναντι στον λόγο για την ελευθερία και την χειραφέτηση ήταν ο λόγος για τον κίνδυνο και την διατάραξη.
As women became more publicly visible, with the limited but meaningful independence of employment, they became objects of social fear. Καθώς οι γυναίκες γίνονταν όλο και πιο δημόσια ορατές, με την περιορισμένη αλλά σημαντική ανεξαρτησία της δουλειάς, γίνονταν και αντικείμενα κοινωνικού φόβου. By the 1920s, the new entertainment media of radio, gramophone and film, the new physical spaces of picture palaces and dance halls, the mass circulation newspapers and magazines, the machineries of fashion and style, the new markets for clothing and cosmetics, the appeals of advertising, and the relative freeing of the body for display, all these developments gave younger women new forms of public expression. Μέχρι τη δεκαετία του 20, τα νέα μέσα, το ραδιόφωνο, το γραμμόφωνο, ο κινηματογράφος, οι νέοι φυσικοί χώροι, η μαζική κυκλοφορία εφημερίδων και περιοδικών, οι μηχανισμοί της μόδας και του στυλ, οι νέες αγορές για την ένδυση, τα καλλιντικά, η διαφήμιση, η σχετική απελευθέρωση του σώματος προς παρουσίαση, όλες αυτές οι εξελίξεις έδωσαν στις νεότερες γυναίκες νέες μορφές δημόσιας έκφρασης. However, these new facts passed the recognized advocates of women's rights by. Feminists were dismayed. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα νέα γεγονότα δεν συνέβαλαν ιδιαίτερα στους συνήγορους για τα δικαιώματα των γυναικών. Quote, can young women really follow a difficult scientific demonstration or a complex piece of music? Can they really feel the intensities of admiration or love when a good part of their thoughts is concerned with the question, is it time to powder my nose again? Οι φεμινίστρες είχαν απογοητευθεί. Παραθέτω, μπορούν οι νεαρές γυναίκες πραγματικά να παρακολουθήσουν μία δύσκολη επιστημονική επίδειξη ή ένα πολύπλοκο σύνθετο κομμάτι μουσικό? Μπορούν όντως να καταλάβουν την ένταση της λατρείας ή της αγάπης όταν ένα μέρος της σκέψης τους ασχολείται με το ερώτημα «Μήπως ήρθε η ώρα να φρεσκάρω το μακιγιάζ μου»? Male socialists complained about the frivolity and tawdriness of young women's pleasures. Female consumers betrayed their class. They were a fifth column for bourgeois materialist values. Sorry. Οι άνδρες σοσιαλιστές παραπονιούνταν για την επιπολαιότητα και την χυδαιότητα των πραγμάτων που έδιναν ικανοποίηση στις νέες γυναίκες. Οι γυναίκες καταναλώτριες πρόδιδαν την τάξη τους, αποτελούσαν ένα στοιχείο της πέμπτης στήλης για τις υλιστικές αξίες των αστών, των μπουρζουάδων. To George Orwell, the new cheap luxuries like fish and chips, silk stockings, tinned salmon, cut-price chocolate, the movies, radio, strong tea and the football pools were a boon to our rulers and probably averted revolution. Σύμφωνα με τον George Orwell, αυτές οι νέες φτηνές πολυτέλειες, όπως ήταν τα fish and chips, όπως ήταν οι μεταξωτές κάλτσες, ο ψωλωμός κονσέρβα, οι σοκολάτες, οι κινηματογραφικές ταινίες, το ραδιόφωνο, το δυνατό τσάι κτλ. Όλα αυτά μπορούσαν να αποτελέσουν μια ευλογία για τους ηγέτες και κατά πάσα πιθανότητα απέτρεπαν οποιαδήποτε επανάσταση. Interwar socialists found little political sympathy for these new generations of young working women, for the shop girls, hairdressers, typists, assembly line workers and cleaners who poured from the shops and offices at the end of the working day. Οι σοσιαλιστές ανάμεσα στα διαστήματα μεταξύ των πολέμων δεν είχαν και ιδιαίτερη συμπάθεια πολιτική για τις νέες γενιές των νέων εργαζόμενων γυναικών, για τις πολίτριες, τις κομμότριες, τις δακτυλογράφους, τις εργάτριες της γραμμής παραγωγής, τις καθαρίστριες που έβγαιναν από τα καταστήματα και τα γραφεία στο τέλος της ημέρας. Thus, the counter logic. The counter logic to the recognition of women via maternalism
was a misogynist logic of disregard. Οπότε τα αντίθετα επιχειρήματα απέναντι στην αναγνώριση των γυναικών μέσω της γυναικοκρατίας ήταν επιχειρήματα που αφορούσαν σε μια μισογυνική λογική παράβλεψης και αδιαφορίας. In both cases, the main ground of contention around gender relations shifted away from questions of political rights toward ideas of moral order. Στις περιπτώσεις και στις δύο περιπτώσεις, το κύριο πεδίο της έρηδος μεταξύ των σχέσεων των φύλων στρέφονταν μακριά από ερωτήματα και ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων και πήγαινε προς ιδέες ηθικής τάξης. So women entered political discourse between the wars in ways not easily assimilable to the accepted thinking about democracy. Οπότε οι γυναίκες έμπαιναν στην πολιτική συζήτηση στην περίοδο μεταξύ των πολέμων με τρόπο που δεν ήταν εύκολο να αφομοιωθεί σύμφωνα με τον αποδεκτό τρόπο σκέψης για τη δημοκρατία. After 1945, this pattern was repeated. Αυτό το μοτίβο επαναλήφθηκε και μετά το 1945. As in the 1920s, when the first wave of women's votes did disappointingly little to dislodge the given political structures, women's recognition as voting citizens after 1945 failed to unlock an established gender regime. Όπως ακριβώς και στη δεκαετία του 20, όταν το πρώτο κύμα των ψήφων των γυναικών δεν έκανε πολλά πράγματα ώστε να αλλάξει τις δεδομένες πολιτικές τομές, η αναγνώριση των γυναικών ως πολίτες που είχαν δικαίωμα ψήφου μετά το 1945 απέτυχε να ξεκλειδώσει την αλλαγή στο καθεστώς για τα φύλλα. Even as women exercised their new political rights, the post-war social legislation tracked them out of the public domain. Ακόμη και καθώς οι ίδιες οι γυναίκες ασκούσαν τα νέα τους πολιτικά δικαιώματα, η κοινωνική νομοθεσία μετά από τον πόλεμο τις οδηγούσε έξω από τη δημόσια σφαίρα, έξω από το δημόσιο χώρο. At one level, women were recognized as citizen participants in the democratic nation. Σε ένα επίπεδο, οι γυναίκες αναγνωρίζονταν ως πολίτες που συμμετείχαν στο δημοκρατικό αυτό έθνος. But at the more basic level, women's politics were almost wholly subsumed by the family form, whether through the breadwinner rhetorics and the family wage, the restrictive trade union practices for married women, or the prevailing welfare state paradigm. Σε ένα πιο βασικό όμως επίπεδο, η πολιτική των γυναικών υπάγονταν σχεδόν πλήρως στην οικογενειακή μορφή, είτε μέσα από την ρητορική του ποιος βγάζει το ψωμί της οικογένειας και ποιος κερδίζει τον μισθό της οικογένειας, είτε μέσα από τις περιοριστικές πρακτικές που είχαν τα συνδικάτα για τις παντρεμένες γυναίκες ή μέσα από το παράδειγμα του κράτους πρόνοιας που ήδη ίσχυε. For women, therefore, the 20th century processes of democratization contained a powerful contradiction. Για τις γυναίκες, λοιπόν, οι διαδικασίες εκδημοκρατισμού του 20ου αιώνα περιείχαν μία ισχυρή αντίφαση. During both world wars, women were taken out of domesticity, brought into employment and other public roles, called upon for a commitment to the collective good. Κατά την διάρκεια και των δύο παγκόσμιων πολέμων, οι γυναίκες ξεριζώθηκαν από το σπίτι τους, άρχισαν να ασχολούνται και να εργάζονται και ανέλαβαν και άλλους δημόσιους ρόλους, τους καλούσαν να δεσμευτούν για το συλλογικό καλό. This process was moved implicitly by promises of citizenship, an invitation to equality in the nation at the war's end.
Και αυτή η διαδικασία υποκινούνταν άρρητα από υποσχέσεις ιδιότητας του πολίτη, μία πρόσκληση ότι θα ήταν ίσες στο έθνος το οποίο θα δημιουργούνταν μετά το τέλος του πολέμου. Yet beyond the novelty of juridical citizenship in 1918 and 1945, women were renormalized into forms of domesticity in a gender regime of public and private, spelling the opposite of emancipated personhood. Όμως, παρά την καινοτομία της νομικής του νομικού καθεστώτος ιδιότητας του πολίτη το 1918 και το 1945, οι γυναίκες επανέρχονταν και πάλι στα πλαίσια του σπιτιού τους σε ένα έμφυλο καθεστώς δημόσιου και ιδιωτικού, κάτι το οποίο έδειχνε ακριβώς το αντίθετο μιας χειραθετημένης προσωπικότητας. Even the positive values of the welfare state brought their disabling effects. Women were advantaged, but not emancipated, by the languages of social citizenship in the welfare state. Ακόμη και τα καλά και οι θετικές αξίες του κράτους πρόνοιας ενήχαν και κάποια αρνητικά. Οι γυναίκες είχαν κάποια πλεονεκτήματα, αλλά δεν είχαν χειραφετηθεί, όπως φαίνεται και από την ορολογία που υπήρχε για τις γυναίκες πολίτες στο κράτος πρόνοιας. When the main organ of Labour Party support in 1945, the Daily Mirror, urged British women to vote for him, meaning their soldier husbands, it not only sold the promise of women's citizenship blatantly short, but also bespoke a default ground of gendered social and political assumptions. Όταν το κύριο όργανο του κόμματος των εργατικών, που στήριζε δηλαδή το κόμμα των εργατικών το 1945, η Daily Mirror, οθούσε τις Βρετανίδες να ψηφίσουν για εκείνον, εννοώντας για τους συζύγους τους που ήταν στρατιώτες, όχι μόνο τους πουλούσε μία υπόσχεση ως προς την ιδιότητα του πολίτη, αλλά επίσης και δημιουργούσε και ένα πρότυπο έμφυλων κοινωνικών και πολιτικών υποθέσεων. During the Cold War, the mobilizing of patriotic sentiments against communism also found the rhetorics of family and home attractive, suturing an idealized domesticity to the threatened security of the nation and its way of life. Κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου, η κινητοποίηση των πατριωτικών συναισθημάτων κατά του κομμουνισμού επίσης βρήκε την ρητορική της οικογένειας και του σπιτιού ελκυστικές, προσπαθώντας να δημιουργήσει μία ιδεατή κατάσταση ισορροπίας στο σπίτι απέναντι σε μία απειλούμενη ασφάλεια του κράτους, του έθνους και του τρόπου ζωής του. The domestic regime of the full-time housewife mother, supplied with social services, free milk and orange juice, and educated into technical competence, dividing responsibilities with the husband breadwinner, delivering the wage, carried the day. Και έτσι συνεχίστηκε το καθεστώς της μητέρας, συζύγου, στην οποία δίδονταν κοινωνικές υπηρεσίες, δωρεάν γάλα και δωρεάν χυμός πορτοκάλι, και η οποία εκπαιδευόταν να έχει κάποιες τεχνικές δεξιότητες και χώριζε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες με τον άντρα της να πηγαίνει να βγάζει το ψωμί της οικογένειας, και αυτό συνεχιζόταν επάπη. Conclusion. Συμπέρασμα. So what I've tried to suggest is how the 20th century trajectories of democracy in Europe might best be understood. Αυτό που προσπάθησα λοιπόν να δω είναι πώς θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε την πορεία της δημοκρατίας στον 20ο αιώνα στην Ευρώπη. So I started by expressing skepticism about the post-communist triumphalism of the market, which reduces the democratic agenda to the neoliberal utopia
of an endlessly accumulating capitalism and the slow accretions of a blandly hypostasized civil society. Άρχισα λοιπόν να εκφράζω σκεπτικισμό σχετικά με την μετακομμουνιστική αλαζονία της αγοράς, η οποία πραγματικά μειώνει όλο ό,τι είναι δημοκρατικό και το μειώνει και το φτάνει σε μια νεοφιλελεύθερη ουτοπία ενός συνεχούς σωρευτικού καπιταλισμού και της αργές συσσωρεύσης μιας κοινωνίας των πολιτών η οποία δεν έχει καλά υπόσταση. I continued by insisting on the importance of a stringent juridical definition of democracy if the democratic contents of the various political systems of 20th century Europe are to be properly judged. Και συνέχιζε επιμένοντας τη σημασία ενός αυστηρού νομικού ορισμού για τη δημοκρατία, εφόσον τα δημοκρατικά περιεχόμενα των διαφόρων πολιτικών συστημάτων της Ευρώπης του 20ου αιώνα πρόκειται να κριθούν κατάλληλα. After presenting my formal criteria for democracy under the law, I then made a series of arguments for expanding democracy's definition. Αφού παρουσίασα λοιπόν τα επίσημα μου κριτήρια για την δημοκρατία βάσει του νόμου, στη συνέχεια προέβην σε μία σειρά επιχειρημάτων για να επεκτείνουμε τον ορισμό της δημοκρατίας. First, the most dramatic breakthroughs to democracy occurred through a series of pan-European constitution-making conjunctures. Πρώτον, οι μεγαλύτερες, οι πιο δραματικές αλλαγές για την δημοκρατία συνέβησαν μέσα από μία σειρά συγκυριών πανευρωπαϊκών, οι οποίες οδηγούσαν σε συντάγματα. In the 1860s, in the period after the Russian Revolution and the First World War, and in the anti-fascist settlement following the Second World War. Στη δεκαετία του 1860, την περίοδο μετά από τη Ρωσική Επανάσταση και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην περίοδο που, την αντιφασιστική, η οποία ακολούθησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. These conjunctures were connected to wartime societal mobilizations on the grandest scale and involved revolutionary or extremely radical popular democratic hopes. And here, the conjuncture of 1989-92, defined by Eastern European revolutions and European integration, might be added to the list. Αυτές οι συγκυρίες συνδέονταν με κοινωνικές κινητοποιήσεις σε καιρό πολέμου της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας και περιλάμβαναν τις επαναστατικές ή, εν πάση περιπτώσει, εξαιρετικά ριζοσπαστικές δημοκρατικές ελπίδες των λαών. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε και τη συγκυρία του 1989-1992 που καθορίζεται από τις επαναστάσεις της Ανατολικής Ευρώπης και από την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Second, democratic capacities are produced from much wider contexts of social conflict and social mobilization through which the forging of a social contract vitally shapes the strengths or fragilities of the resulting democratic settlement. Δεύτερον, οι δημοκρατικές ιδιότητες παράγονται από πολύ ευρύτερα πλαίσια κοινωνικών συγκρούσεων και κοινωνικών κινητοποιήσεων, μέσα από τα οποία υπάρχει και γίνεται η σφυριλάτηση των κοινωνικών συμβολέων. Third, the concept of the public sphere offers an excellent means of theorizing democratization in this wider state-society field. In fact, the stability of democratic settlements requires both a strengthening of the public sphere and a thickening of civil society in this sense. Τρίτον, η αντίληψη της δημόσιας σφαίρας παρέχει ένα εξαιρετικό μέσο θεωρητικοποίησης του εκδημοκρατισμού σε αυτό το ευρύτερο πεδίο του κράτους κοινωνίας.
Στην ουσία, η σταθερότητα των δημοκρατικών συμφωνιών προϋποθέτει τόσο μία ενίσχυση της δημόσιας σφαίρας, όσο και μία σκλήρυνση της κοινωνίας των πολιτών. Fourth, popular culture and collective memory provide a further vital dimension for the resilience of democratic political settlements. Democratic gains prove most lasting where strong popular identifications with the state can be achieved. Τέταρτον, η λαϊκή κουλτούρα και η συλλογική μνήμη παρέχουν επιπλέον μία πολύ ζωτική διάσταση για την ανθεκτικότητα των δημοκρατικών πολιτικών συμφωνιών. Τα δημοκρατικά ωφέλη αποδεικνύονται ότι διαρκούν περισσότερο όταν είναι δυνατόν να υπάρξουν ισχυρές ταυτίσεις των λαών με αυτά. Fifth, the gendered dimensions of democratization consistently provide the hidden hardwiring for political cultures of citizenship, and in egalitarian terms, they provide the democratic settlement's weakest point. Πέμπτον, οι έμφυλες διαστάσεις του εκδημοκρατισμού συνεχώς παρέχουν, αν θέλετε, το κρυμμένο προγραμματισμό για τις πολιτικές κουλτούρες της ιδιότητας του πολίτη και με όρους ισότητας παρέχουν το πιο ασθενές κομμάτι της συμφωνίας, της δημοκρατικής συμφωνίας. And I end the discussion there because the gendered aspects highlight the constraints on democracy's gains. Και θα τελειώσω εδώ την συζήτηση, επειδή οι έμφυλες αυτές όψεις τονίζουν τους περιορισμούς στα κέρδη της δημοκρατίας. These not only halted at the threshold of the household, leaving patriarchal regimes of privacy broadly intact, they also brought women into public citizenship in skewed and partial ways. Αυτές όχι μόνο σταμάτησαν στο κατόφλι του νοικοκυριού, αφήνοντας τα πατριαρχικά καθεστώτα άθικτα, αλλά επίσης έβαλαν, εισήγαγαν τις γυναίκες και τους έδωσαν την ιδιότητα του πολίτη με στρεβλούς τρόπους. Yet, gains for women nonetheless occurred only in the course of such broader revolutionary conjunctures. Women achieved access to a democratic voice when revolutionary crises opened a way. Παρ' όλα αυτά, κέρδη για τις γυναίκες ήρθαν και προέκυψαν ούτως ή άλλως στα πλαίσια τέτοιων επαναστατικών συγκυριών. Οι γυναίκες πέτυχαν να έχουν πρόσβαση σε μία δημοκρατική φωνή όταν οι επαναστατικές κρίσεις άνοιξαν το δρόμο. Focusing on women also points to the unfinishedness of democratic change, and it was the next period of radicalism, in the generalized pan-European crisis of 1968, that reopened the possibilities. Το να εστιάσουμε στις γυναίκες επίσης δείχνει την μη ολοκλήρωση αυτής της δημοκρατικής αλλαγής και ήταν η επόμενη περίοδο ριζοσπαστισμού στην γενικευμένη πανευρωπαϊκή κρίση του 1968 που άνοιξε και πάλι τις δυνατότητες. The arrival of a new women's movement, the questioning of the family, the new politics of sexuality, the politicizing of personal life and related features of the emergent politics of the later 20th century were all given decisive impetus by the larger critiques which 1968 set into motion. Η άφιξη του νέου κινήματος των γυναικών, η αμφισβήτηση της οικογένειας, οι νέες πολιτικές για την σεξουαλικότητα, η πολιτικοποίηση της ατομικής ιδιωτικής ζωής και διάφορα άλλα σχετικά χαρακτηριστικά των αναδυόμενων πολιτικών του ύστερου 20ου αιώνα, όλα πήραν όθηση από την κριτική που ασκούνταν κατά το 1968 και όλα ξεκίνησαν από εκεί. Increasingly, during the late 20th century, democratic precepts have compelled application to these new domains too,
bridging from the previously recalcitrant settings of everyday life to those of political agency and action. Όλο και πιο πολύ κατά τη διάρκεια του τέλους του 20ου αιώνα, οι δημοκρατικές επιταγές οδήγησαν στην ανάγκη της προσήλωσης και σε αυτούς τους τομείς, σε τέτοιες ιδέες, γεφυρώνοντας εκείνο που στο παρελθόν ήταν γεμάτο από απειθαρχία της καθημερινότητας με την πολιτική εκπροσώπηση και την ενεργοποίηση του παρόντος. Democracy's expanding relevance in these directions makes it ever harder to confine it to a narrowly institutional understanding of how and where politics takes place, because since the 1960s and 70s, politics has been spilling uncontainably beyond those older limits. Η όλο ένα και επεκτηνόμενη σχετικότητα της δημοκρατίας προς αυτές τις κατευθύνσεις καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να υπάρξει νόημα σε κάποιες στενές κατανοήσεις του τρόπου με τον οποίο ασκείται η πολιτική. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανάγκη αλλαγής και ξεπεράσματος αυτών των ορίων. As I began by arguing, since the fall of communism, prevailing definitions of democracy cleave consistently to ideas of the free market and individual rights, confining political action to circumscribed spheres of social administration, the proceduralism of parliaments, and the rule of law. Όπως άρχισα με το επιχείρημα από την πτώση του κομμουνισμού, υπάρχουν οι ορισμοί της δημοκρατίας οι οποίοι αναφέρονται σε ιδέες της ελεύθερης αγοράς, των ατομικών δικαιωμάτων, περιορίζουν την πολιτική δράση σε περιγεγραμμένες σφαίρες κοινωνικής διοίκησης, της λατρείας των διαδικασιών των κοινοβουλίων και της εξουσίας. Expecting anything more from politics, contemporary advocates insist, exceeds the realistic and permissible limits of the political domain. Το να περιμένουμε οτιδήποτε περισσότερο από την πολιτική, όπως θα επέμεναν οι σύγχρονοι συνήγοροι αυτής της άποψης, υπερβαίνει τα ρεαλιστικά και αποδεκτά όρια της πολιτικής σφαίρας. But in treating the two post-war settlements of 1917-23 and 1945-49 as comparable revolutionary conjunctures, I want to tell a more complicated story. Όμως αντιμετωπίζοντας τις δύο συμφωνίες μετά τον πόλεμο, το 1917 έως το 1923 και το 1945 έως το 1949, ως συγκρίσιμες επαναστατικές συγκυρίες, προσπαθώ να πω κάτι πιο πολύπλοκο. In these settings of democratic innovation, the decisive gains come precisely from excess. Σε αυτά τα πλαίσια της δημοκρατικής καινοτομίας, τα κέρδη, τα καθοριστικά της δημοκρατίας προέρχονται ακριβώς από την περίσσια. Democratizing required popular mobilizations of exceptional intensity and scale. Ο εκδημοκρατισμός σήμαινε κινητοποιήσεις από τον λαό εξαιρετικής έντασης και κλίμακας. These became possible only amid severe socio-economic conflicts, breakdowns of government, and crises of the whole society. Και αυτές έγιναν δυνατές μόνο το μέσο σοβαρών κοινωνικο-οικονομικών συγκρούσεων, πτώσεων κυβερνήσεων και κρίσεων ολόκληρης της κοινωνίας. Democratizing was also violent, meaning not just the forms of direct action, polarization and coercive technique, but also a certain necessary logic of confrontation. The old and given political mechanisms, parliamentary process, proceduralism, consensus building,
rules of civility had all broken down. Ο εκδημοκρατισμός ήταν επίσης βίαιος και δεν εννοώ μόνο με τη μορφή της απευθείας δράσης, της πόλωσης κτλ, αλλά επίσης ως μια συγκεκριμένη αναγκαία λογική σύγκρουσης. Οι παλιοί δεδομένοι, πολιτικοί μηχανισμοί, οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όλες η λατρεία των διαδικασιών, η διαμόρφωση συνένεσης, όλα αυτά είχαν καταρρεύσει. Any ensuing gains for democracy, potential or realized, always presumed such crises, whether in 1989 or 1968, or in any of the more restricted national examples, like Hungary and Poland in 1956, Portugal in 1975, Spain in the mid-1970s, or Poland in 1980-81. Οποιαδήποτε κέρδη που προέκυπταν για την δημοκρατία, είτε δυνατά είτε στα πλαίσια του εφικτού, πάντοτε προϋπέθεταν την ύπαρξη τέτοιων κρίσεων. Είτε μιλούσαμε για το 1989, είτε για το 1968, είτε σε πιο περιορισμένα εθνικά παραδείγματα, όπως στην Ουγγαρία και στην Πολωνία το 1956, στην Πορτογαλία το 1975, στην Ισπανία στα μέσα της δεκαετίας του 70 ή στην Πολωνία το 1980-81. In crises like these, the great democracy enhancing moments of the second half of the century, parliaments and committee rooms were always accompanied, usually challenged and occasionally superseded by the streets. At all events, for any successful democratic innovation, the parliamentary committee rooms and the streets have to be organized and inspired into moving together. Thank you. That's it. Σε κρίσεις όπως αυτές, οι μεγάλες στιγμές που ενισχύουν την δημοκρατία του δεύτερου μισού του αιώνα συνοδεύονταν από τα κινήματα των δρόμων που πολλές φορές τις προκαλούσαν και μερικές φορές τις ξεπερνούσαν. Σε κάθε περίπτωση, για κάθε επιτυχημένη δημοκρατική καινοτομία, θα πρέπει να οργανωθούν τα κοινοβούλια, οι αίθουσες επιτροπών και τα κινήματα των δρόμων και να εμπνευστούν ώστε να μπορούν να κινούνται μαζί. Thank you. Ευχαριστώ.